Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Κυριακή, 31 Μαρτίου του 2021. Είμαστε εκτός της έδρας και του στούντιο που γράφουμε την εκπομπή. Χθες δεν κάναμε εκπομπή, γιατί είχα μια ομιλία δηλαδή και δεν μπόρεσα να γράψω. Και γι' αυτό χρωστάω κάτι από τα χθεσινά. Τι χρωστάω? Χθες ήταν μια μαύρη μέρα για την ιστορία του ανθρωπισμού, όχι μόνο της Χίου και της Ελλάδας, μια μαύρη σελίδα για την ιστορία του ανθρώπου πάνω στη γη. Είχε προηγηθεί στις 11 Μαρτίου, αν δεν κάνω λάθος, θα κάνω ειδική αναφορά σε αυτό, σε άλλη εκπομπή, η κίνηση, η απόφαση των Σαμίων, των Ελλήνων της Σάμου, να εκστρατεύσουν στοιχείο για να κάνουν επανάσταση, εξέγερση. 11 Μαρτίου του 1822 είχε προηγηθεί η απελευθέρωση της Σάμου, άλλωστε εκεί δεν είχε καν Τούρκους, ελάχιστος είχε. Κινήθηκαν λοιπόν στην Χίο. Η Χίος, ξέρετε, είχε μια ιδιαιτερότητα. Πρώτον, υπήρχαν οι στενότατοι δεσμοί με την Χίο, αλλά και με την απέναντι Χερσόνησο της Ερυθρέας, σε σημείο που οι κάτοικοι της Χίου και της Μύρνης λιγόταν Χιοσμυρναίοι. Δηλαδή το είχαν μετατρέψει σε ενιαίο χώρο την περιοχή. Δεύτερον, υπήρχε πολύ σημαντική, ισχυρότατη από κάθε άποψη, οικονομική και πολιτική κοινότητα Χίων στην Κωνσταντινούπολη, και το νησί, όχι μόνο λόγω της, όπως λένε, ότι λόγω της μαστίχας, λόγω του ότι οι Χίοι ήταν ισχυρότατοι έμποροι, είχαν πολύ σημαντικά οικονομικά συμφέροντα στην Κωνσταντινούπολη, εξαγόραζαν εκεί τους αξιωματούχους και τον ίδιο τον Σουλτάνο, και το νησί της Χίο απολάμβανε μιας διακριτικής μεταχείρισης. Αυτό λοιπόν, επαναλαμβάνω, θα ξανακάνουμε εκπομπή για αυτό το θέμα, ειδικά για αυτό το θέμα, την εξέγερση της Χίου και την εμπλοκή των Σαμίων. Όμως μετά από αυτό, δηλαδή μετά από 20 μέρες περίπου, 19 μέρες, έχουμε τη σφαγή της Χίου. Αν πάει κανείς στο Λούβρο, ασφαλώς ως Έλληνες εντυπωσιαζόμαστε σωστά με την νίκη της Σαμοθράκης, όμως αυτό το οποίο σε αφήνει άναυδο, γιατί για την νίκη της Σαμοθράκης υπάρχει ο συναισθηματισμός, εννοώ ότι είναι ένα ελληνικό γλυπτό, έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία το θαυμάζεις. Ο πίνακας του Ντελακρουά για τη σφαγή της Χίου είναι τόσο μεγάλος, είναι απίστευτος πραγματικά, ένα εκπληκτικό πράγμα, ένας πίνακας, δεν ξέρω πόσα, 5, 6, 10 μέτρα. Και αυτή η σφαγή της Χίου τότε ευαισθητοποίησε, πέραν του Ντελακρουά, και τους Ευρωπαίους, και το κύμα του φιλελληνισμού όντως πήρε άλλες διαστάσεις μετά τη σφαγή της Χίου. Θα διαβάσουμε ένα κείμενο για τη σφαγή της Χίου και θα δούμε μετά το επόμενο θέμα μας. Η γενοκτονία των Ελλήνων της Χίου. Μια μέρα σαν σήμερα, 30 Μαρτίου του 1822, είναι χθεσινό το κείμενο, Τούρκοι στρατιώτες και άτακτοι μουσουλμάνοι πλατσικολόγοι αποβιβάζονται στη Χίο με γυμνά σπαθιά και ακόρεστη πείνα σαρκοβόρων θηρίων. Ανήμερα της Μεγάλης Πέμπτης φάνηκε στο στενό ανάμεσα Τσεσμέ και Χίου ο τουρκικός στόλος που τον αποτελούσαν 34 μεγάλα πολεμικά πλοία, μέσα στα οποία είχαν επιβιβαστεί 7.000 Τούρκοι στρατιώτες. Είχε προηγηθεί ο ξεσηκωμός του νησιού στις 11 Μαρτίου με την απόβαση εκστρατευτικού σώματος Ελλήνων της Σάμου στη Χίο. Το βράδυ της 30ης Μαρτίου, ένα μικρό πλοίο του τουρκικού στόλου που είχε καθίσει στα ρηχά δέχτηκε επίθεση από εκατοντάδες χιώτες που το κατέστρεψαν αφού κατέσβαξαν το πλήρωμα. Οργισμένος από το περιστατικό, ο Ναύαρχος Καράλης έδωσε διαταγή να αρχίσει κανονιοβολισμός του νησιού. Τότε οι πολιορκημένοι στο κάστρο Τούρκοι έκαναν έξοδο και χωρίς να συναντήσουν αντίσταση κατέβηκαν στην πόλη. Οι στρατιώτες ανενόχλητοι πλέον άρχισαν να αποβιβάζονται στο νησί με τις ορδές των ατάκτων μουσουλμάνων
που κατέφταναν από τις ακτές της Μικράς Ασίας με κάθε είδους πλεούμενο, τους οποίους έβλεπες να ξεχύνονται πεινασμένοι για αίμα και λάφυρα. Μέσα σε λίγες μέρες η Χίος πλημμύρισε από αφηνιασμένα στήθη που ξεχύθηκαν στους δρόμους, έσφαζαν όσους έβρισκαν, έμπαιναν στα σπίτια, τα λαιλατούσαν και τα έκαιγαν. Μέχρι το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου οι άτακτοι είχαν φτάσει τις 15.000 και ετοιμάζονταν να ξεχυθούν και στην Ήπεθρο. Περισσότεροι από 40.000 κάτοικοι του νησιού σφαγιάστηκαν ή εχμαλωτίστηκαν. Ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού διέφυγε προς τα Ψαρά, τις Κυκλάδες και την Πελοπόννησο. Κατά τον ιστορικό Χριστόφορο Καστάνη, που ήταν παρόν στη σφαγή της Χίου, ο πληθυσμός του νησιού έφτανε τους 180.000 ανθρώπους. Κατά τον ιστορικό Ανδρέα Μάμουκα, ο οποίος έζησε από κοντά τη σφαγή, ο πληθυσμός ανέρχονταν στις 140 με 150.000 ανθρώπους, ο πληθυσμός της Χίου. Να σκεφτείτε ότι σήμερα περίπου το 1/3 έχει το νησί. Σκεφτείτε τι ακμή είχε τότε το νησί. Στα αρχεία των Τούρκων ο πληθυσμός καταγεγραμμένος ήταν 120.000 κάτοικοι. Στο νησί της Χίου παρέμειναν περί τους 1.000 με 2.000 ανθρώπους και περίπου 20.000 διέφυγαν. Όλοι οι υπόλοιποι, εκτός των αγοριών από 3 έως 12 ετών και των γυναικών από 3 έως 40 ετών που εχμαλωτίστηκαν και πουλήθηκαν από δουλέμπορους σε παζάρια της Δύσης και της Ανατολής, σφάχτηκαν. Ο τότε ιστορικός τοποτηρητής της Χίου, Βαχίτ Πασάς, που κατέγραψε τα συμβάντα, αναφέρει ότι «Τους μεν ηλικιωμένους επέρασαν οι μουσουλμάνοι γενναιότατα εν στόματι μαχαίρας, παρομοίως και τας ηλικιωμένας γραίας. Την δε κινητήν περιουσίαν αυτών ελεηλάτησαν. Τας δε ωραίας κόραστον και τους τρυφερούς νεανίσκοντων ηχμαλώτησαν. Το αίμα έρευσεν ποταμιδών». Αυτά έλεγε ο Βαχίτ Πασάς. Όταν ο ίδιος απέστειλε στην Κωνσταντινούπολη αναφορά για την ανακατάληψη του νησιού, απέστειλε μαζί και 5 καλάθια με κομμένα κεφάλια και 2 καλάθια με κομμένα αυτιά. Καταμετρώντας τους νεκρούς, αναφέρει κεφάλαια ιερέων, προεστών και ανταρτών 1.109. Τελειοθέντες εν στόματι μαχαίρας 25.000, σκλαβωμένα αγόρια και κορίτσια 5.000. Το ξεκίνημα του αγώνα είπαμε ότι έδωσε στον ευρωπαϊκό πληθυσμό όσο και στον υπόλοιπο κόσμο και στην Αμερική και στην Ασία. Το ξεκίνημα του αγώνα. Τότε έμαθαν μετά από αυτήν την τρομερή σφαγή. Τώρα, θέλω να μου είπαν προχθές στοιχείο όταν πήγα στο Βροντάδος, χαιρετισμούς εκεί οι φίλοι οι Χιώτες, ότι δεν το γνώριζα, ότι είχε γίνει κάτι σαν τελωνείο και έπαιρναν τα αγόρια και τα κορίτσια, τα περνούσαν απέναντι και τα πουλούσαν για τα σκλαβοπάζαρα. Προσπόλησαν. Εκεί υπήρχαν τότε φιλέλληνες που είχαν ενδιαφερθεί για αυτό το δράμα, πλήρωναν και απελευθέρωναν Ελληνίδες και Έλληνες της Χίου. Εγώ πιστεύω ότι γι' αυτό πρέπει να γίνει ένα ειδικό μνημείο στη Χίου. Δεν το ξέρω το θέμα, θα ζητήσω πηγές να διαβάσω, εκεί το έμαθα για πρώτη φορά. Πάντως κεφάλια από τους ανθρώπους που σφαγιάστηκαν υπάρχουν στη μονή της Χίου, στη νέα μονή της Χίου, ένα εκπληκτικό μνημείο. Πραγματικά, εάν γίνονται κάποιες εργασίες αναστήλωσης, αν τύχει ποτέ και πάτε εκεί, θα δείτε ένα εκπληκτικό μνημείο που αν αναστηλωθεί εξ ολοκλήρου μπορεί να αποτελέσει ένα μνημείο παγκοσμίου ενδιαφέροντος. Υπάρχουν εκεί, εκτίθενται κάποια κεφάλαια, φαίνονται ότι τα χτύπησαν με τα σπαθιά στα κρανία και μάλιστα κάποια στιγμή οι Τούρκοι είχαν απαιτήσει να φύγουν τα κεφάλαια από εκεί για να μην φαίνεται η αγριότητά τους. Να φύγουν στα πλαίσια των ΜΟΕ γι' αυτό. Και εκεί οι τελευταίοι χτυπήθηκε και στον Ανάβατο είχαν καταφύγει και τους τελευταίους τους έσφαξαν στο κάβο Μελανιός. Αυτά λοιπόν για την Χίο. Να περάσουμε στο επόμενο θέμα μας. Λοιπόν, το επόμενο θέμα είναι η ΕΟΚΑ, Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών.
Οφείλω να ομολογήσω ότι για τον αγώνα της ΕΟΚ έχω διαβάσει αρκετά πράγματα. Δεν γνωρίζω τα παρασκήνια, δηλαδή πού και πότε και κάτω από ποιες συνθήκες και στη βάση ποιας στρατηγικής ελήφθη η απόφαση για τον αγώνα της ΕΟΚΑ. Πάντως διαβάζω ότι ελήφθη η απόφαση στην Αθήνα, είδα και το κείμενο του όρκου των αγωνιστών της ΕΟΚΑ. Η απόφαση φέρεται να είναι του Παπάγου και είχε ως στόχο να αλλάξει την παραμετροποίηση του Κυπριακού, δηλαδή να βάλει τον παράγοντα ισχύς αντάρτικος ένοπλος απελευθερωτικός αγώνας, ούτως ώστε να υποχρεώσει τη Βρετανία να δεχθεί μια λύση για το Κυπριακό, που τότε η Βρετανία ήταν απεικιοκρατική δύναμη. Φαίνεται ότι στη διαδρομή ο Παπάγος αρρώστησε, πέθανε, ήρθε ο Καραμαλής και μετά μας έβαλαν, αμέσως μετά τον αγώνα, μας έβαλαν στην Τριμερή και οι Τριμερείς ήταν η ταφόπλακα του Κυπριακού. Οδήγησε στη Ζυρίχη Λονδίνο και ό,τι άλλο ακολουθεί. Επειδή ο αγώνας της ΕΟΚΑ ξεκίνησε την 1η Απριλίου του 1955. Θα κάνουμε αύριο ειδικό αφιέρωμα για τον αγώνα, όμως επειδή με συγκίνησε ήθελα να διαβάσουμε ένα κείμενο του Χρήστου Μιχαηλίδη, ο οποίος αναφέρεται σε πράγματα που έχουν γραφτεί για τους αγωνιστές της ΕΟΚΑ και κάνει μία σύγκριση για την νεολαία του τότε και την νεολαία του τώρα. Ο τίτλος είναι «Δεν γνώριζαν φιλοσοφίες, όμως είχαν αξιοπρέπεια». Δεν ήταν σοφοί, δεν γνώριζαν φιλοσοφίες. Οι περισσότεροι φίτησαν μόνο στο δημοτικό σχολείο, μερικοί μόνο στις πρώτες τάξεις του. Ήταν φτωχοί, γεωργοί, βοσκοί, εργάτες, υπαλληλάκοι, παιδιά του ποδαριού, κτίστες πελεκάνου. Όμως έστησαν το τελευταίο έπος των Ελλήνων. Όταν γράφει τέτοια κείμενα ένας σημαντικός Έλληνας της Κύπρου, όπως ο Μενέλαος Χριστοδούλου, ο σπουδαίος γλωσσολόγος μας και ερευνητής, ας κουρεύονται όσοι αγωνίζονται λυσαλέα να μειώσουν τον αγώνα της ΕΟΚΑ και την ιστορία μας. Ας αγωνίζονται λυσαλέα να μειώσουν, ας βυσοδομούν όπως βυσοδομούσαν τότε και τώρα οι Βρετανοί, όσοι προσπαθούν να δηλητηριάσουν τη συνείδηση του λαού, βάζοντας δήθεν ακαδημαϊκά ερωτήματα. Μήπως ήταν ιστορικό λάθος ο αγώνας της ΕΟΚΑ? Μήπως έπρεπε να λάβουν υπόψη οι αγωνιστές της διεθνής συγκυρίας? Μήπως τελικά δεν είχαν λόγους να θέλουν να διώξουν τους Εγγλέζους? Τι να απαντά κανείς στους αφελείς που παριστάνουν τους φιλοσόφους της νέας τάξης από τις μαλθακές πολυθρόνες των οφήκειών τους? Μπορεί να πει κανείς ότι οι Άγγλοι που έπραξαν στην Κύπρο τόσα κακούργα έργα που όταν τα έπρατε ο Αδόλφος Χίτλερ κατεδικάστησαν ως εγκλήματα πολέμου και έδειξαν τόσο δειλό πρόσωπο ότι δεν νικήθηκαν? Νικήθηκαν. Είναι πάνοπλοι και πολεμούν παιδιά που τόσο είναι απόλεμα ώστε ανατινάζονται από τις βόμβες τους που προσπαθούν να κατασκευάσουν. Πέφτουν οι αγωνιστές αλλά δεν νικώνται. Ο αγώνας της ΕΟΚΑ είναι ιδέα. Οι Άγγλοι πολεμούν μια ιδέα που δεν νικέται ποτέ. Τα γράφει ο Μενέλαος Χριστοδούλου και τα βρίσκουμε σε μια έκδοση στη σειρά κείμενα Κοιμήλια των εκδόσεων Αιγαίων, ένα κείμενο ύμνος σε έναν μοναδικό αγώνα που έρχεται σαν βάλσαμο να προστατεύσει τα αυτιά μας από τις ανοησίες που του ψευδεπίγραφου εξυγχρονισμού. Με την ΕΟΚΑ η Κύπρος ολόκληρη μετατράπη σε μέγα ναό, όπου ετελείτο η λειτουργία της ελευθερίας. Δεν πολεμούσαν μόνο οι αγωνιστές που κρατούσαν τα όπλα. Πολεμούσε όλος ο λαός με την ψυχή του. Τις νύχτες αόρατα παιδικά χέρια γέμιζαν τους στίχους με ελληνικές φωνές. Ελλάς, ελευθερία, ένωσης. Και οι δρόμοι χιόνιζαν φυλάδια, λέει ο συγγραφέας, ο Μενέλαος Χριστοδούλου. Και σήμερα, λέει ο Αρίστος Μιχαηλίδης, είπα Χρήστος στην αρχή,
Και σήμερα μπορούν οι κοινοί συκοφάντες να αποκαθιλώσουν τον άθλο ενός λαού επειδή τους βολεύει η εποχή να λένε σε όποιον μιλήσει για απελευθέρωση ότι είναι εθνικιστής ή ακόμα και νοσταλγός της ενώσεως. Λες και θα πάρουν νομίζουν τις πολύχρωμες βαφές τους και θα σβήσουν την ιστορία που δεν τους βολεύει. Είναι νοσταλγός της ενώσεως, λένε, σαν να και θα επιβιώσουμε ευκολότερα αν μετατρέψουμε τον αγώνα και το όνειρο και την ταυτότητα των προγόνων μας σε μίασμα. Οι μιαροί που δεν κατάλαβαν γρία πόσα έγιναν σε αυτόν τον τόπο από τότε που τους προδώσανε. Τι θέλουν να μας διαδάξουν σήμερα? Ότι όταν ο Κυριάκος Μάτσης, περικυκλωμένος μέσα από το κρυσφύγετό, το απαντούσε στους Άγγλους στρατιώτες: «Όχι, δεν παραδίδομαι. Αν θα βγω, θα βγω πυροβολώντας», τότε έπρεπε να σκέφτεται ότι οι απόγονοί του δεν θα μπορούσαν να κατανοήσουν τη θυσία του και θα έγραφαν ποδοσφαιρικά συνθήματα στην προστομή του? Και όταν ο Αυξεντίου έλεγε στους συντρόφους του «Εγώ πρέπει να πεθάνω», έπρεπε να μελετήσει πρώτα τις διεθνείς συγκυρίες? Και ότι ο 19χρονος Σεβαγόρας Παλικαρίδης δεν ήταν αναγκασμένος να ψέλνει τον εθνικό ύμνο τη στιγμή που του περνούσαν τεθυλιά στο λαιμό, γιατί έπρεπε να ξέρει ότι οι Νεοκύπριοι θα το πούν κάποτε: «Όσοι σε θυμούνται και σε μνημονεύουν είναι επικίνδυνοι εθνικιστές. Ο αγώνας σου ήταν ίδιος με την τρομοκρατία της τουρκικής TMT, η ΕΟΚΑ σου ήταν μια παράνομη ένοπλη εθνικιστική οργάνωση που δολοφονούσε Τουρκοκύπριους και κομμουνιστές». Αυτά λένε οι Νεοκύπριοι. «Και η θυσία σου είχε πολλά κενά και ερωτηματικά. Δεν είχες λόγους να επαναστατήσεις. Περνούσατε μια χαρά οι σκλαβωμένοι με τους αποικιοκράτες». Τα λόγια και επιχειρηματολογία των νενέκων της Κύπρου και της Αθήνας. Σήμερα, οι αφιλείς πλην όμως σπουδαγμένοι Νεοκύπριοι, δεν ρωτούμε πλέον πώς κατάφεραν 200 αντάρτες να τα βάλουν με 28.000 Άγγλους στρατιώτες και να τους καθυλώσουν. Όχι, τέτοια ερωτήματα βάζουν τον άθλο των Ελληνοκυπρίων πολύ ψηλά και αναδεικνύουν ένα πνεύμα ελευθερίας και αξιοπρέπειας που δεν συνάδει με την εποχή. Σήμερα έχουμε πιο φιλοσοφημένα ερωτήματα. Ήταν σωστή η πολιτική απόφαση για την έναρξη του αγώνα της ΕΟΚΑ? Τελικά όμως, όσες φιλοσοφίες και αν βγάζουν από το κεφάλι τους όλοι αυτοί οι βαθιστόχαστοι εκμοντερνιστές, ο αγώνας της ΕΟΚΑ είναι πνεύμα, όπως το γράφει ο Μενέλαος Χριστοδούλου. Είναι το τελευταίο οικουμενικό κίνημα του ελληνισμού. Οι ήρωες της ΕΟΚΑ πράττουν τα ηρωικά έργα τους εν ονόματι του οικουμενικού ελληνισμού. Στην πραγματικότητα, τα ηρωικά έργα τους είναι τρόπος ζωής που πεγάζει από το πνεύμα του οικουμενικού ελληνισμού. Χωρίς αυτό δεν υπάρχει τίποτε. Και σας ερωτώ, πέρα από συναισθηματισμούς, αυτή η απόφαση της ΕΟΚΑ, τα όπλα και το σχέδιο και ο ηγέτης, ο Γρίβας Διγενής, ξεκίνησαν από την Αθήνα. Η Αθήνα δηλαδή ήταν αυτή που έδωσε το έναυσμα και φυσικά σήκωσαν την σημαία της ελευθερίας ηρωικά εκείνα τα παλικάρια της ΕΟΚΑ. Σήμερα που η Αθήνα έχει τεράστια ευθύνη για την Τριμερή, δηλαδή τότε που οι Άγγλοι έπεσαν τον Καραμαλή και τον Αβέροφ, αυτός είναι ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό για το Κυπριακό, τους έπεσαν να δεχθούν την Τουρκία, πήγανε στην Τριμερή, τότε οι Άγγλοι για να καθυλώσουν τον Καραμαλή έκαναν τα Σεπτεμβριανά, τότε θα τα πούμε, και εν πάση περιπτώσει ακολούθησε η αλληλοχία των λαθών, τι λαθών, επιλογές πολιτικές ήταν της Αθήνας για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Δεν έπρεπε για την Ελλάδα, στην Ελλάδα να γίνονται αναφορές στον αγώνα της ΕΟΚΑ? Αφήστε τους Έλληνες της Κύπρου που είναι στην Ελλάδα, στην Αθήνα ή οπουδήποτε. Οι Ελλαδίτες, δεν έπρεπε να κάνουμε επαιτειακές αναφορές στις τηλεοράσεις ή όπου αλλού για τον αγώνα της ΕΟΚΑ και να γίνονται και εκδηλώσεις όλη την Ελλάδα? Γιατί δεν ταιριάζει στο αφήγημα, όπως λένε οι... Τέλος πάντων, πριν περάσουμε στο τρίτο θέμα, που είναι επίσης σοβαρό και θλιβερό, να πούμε ότι, όπως αποδεικνύεται, ο Φιντάν και ο Καλίν, όταν είχαν πάει στην Ουάσιγκτον,
προσπάθησαν να τορπιλήσουν την Αμάλθεια. Ζήτησαν από τους Αμερικανούς, βγάλτε από την πρίζα τους την Κυπριακή Δημοκρατία, δεν θέλουμε, μας ενοχλεί η Αμάλθεια, διότι χαλάει το σχέδιό μας. Εμείς θέλουμε η Κυπριακή Δημοκρατία να είναι θανούσα. Και επειδή συνάντησαν τείχος στις ΗΠΑ, γι' αυτό έβαλαν εκείνα τους Ισλαμοφασίστες της μη κυβερνητικής οργάνωσης του Μαβί Μαρμαρά, έβαλαν να πάρουν τρία πλοία, δύο πλοία, τρία πλοία, να τα στείλουν κάτω για να δημιουργήσουν εμπλοκή στην Αμάλθεια. Αυτός είναι ο στόχος τους. Όχι να βοηθήσουν τους ταλέπορους τους Παλαιστινίους. Όχι. Στόχος είναι η Κύπρος και πάλι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι άλλο έγινε. Δεν τους προλαβαίνουμε πραγματικά. Δεν τους προλαβαίνουμε. Για να δούμε λοιπόν. Σφοδρή επίθεση του Σέρβου Προέδρου στη Νέα Δημοκρατία. Ντροπή σου τώρα, Μπακογιάννη. Ο Βούτσης. Ακούστε τώρα πού μας βγήκε αυτό. Δρυμή κατηγορώ από τον πρόεδρο της Σερβίας κατά της Ντόρα Μπακογιάννη για το Κωσυβοπαίδιο και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Σφοδρότατη επίθεση από τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών και Βουλευτή στην πρώην Υπουργό Εξωτερικών και Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Ντόρα Μπακογιάννη εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνδαρ Βούτσιτς με αφορμή την εισδοχή του Κωσόβου στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Ο Βούτσιτς τόνισε ότι η εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ένταξη του Κωσυβοπεδίου στο Συμβούλιο της Ευρώπης, κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, άλλαξε τους όρους στην εισήγησή της για το Κωσυβοπέδιο στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Σύμφωνα με τον Βούτσιτς, αυτό έγινε έπειτα από ένα τηλεφώνημα και παραιτήθηκε από το γεγονός ότι η Πριστίνα πρέπει πρώτα να εφαρμόσει τον όρο της Ένωσης Σερβικών Δήμων και μετά να μπει στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Σε συνέντευξη τύπου που έδωσε ο πρόεδρος της Σερβίας, εξέφρασε τις απόψεις του για τη σχέση με την Πρίστινα και το ζήτημα της ένταξής της στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Ο Βούτσης επισήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προδιαγράψει τις βασικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η Πρίστινα, τονίζοντας ότι οι εκπρόσωποι της Δύσης έχουν δηλώσει ξεκάθαρα ότι η ίδρυση της κοινότητας των Σερβικών Δήμων είναι η πρώτη βασική υποχρέωση προτεραιότητας για την Πρίστινα, τονίζοντας ότι η Σερβία δεν έχει καμία υποχρέωση σε αυτό το θέμα, ο πρόεδρος επισήμανε ότι είναι κρίσιμο να τηρήσει η Πρίστινα τη συμφωνία. Ξαφνικά μετάνιωσε που ήταν πολύ σταθερή και δυνατή. Μετά θυμήθηκε ότι η Ένωση Σερβικών Δήμων δεν είναι σημαντική και μετά θυμήθηκε ότι ούτε η απαλωτρίωση ήταν σημαντική. Ξέρω πολύ καλά ποιος έδωσε την εντολή να εγκαταλείψετε τις αρχές σας και να συμπεριφέρεστε έτσι. Ντροπή σας, είπε αναφερόμενος στην Ντόρα Μπακογιάννη. Κατά την άποψή μου είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Είναι μια αήθης επίθεση εναντίον της Ελληνίδας πρώην Υπουργού Εξωτερικών. Αλλά για να φτάσει εκεί ο Βούτσης δεν τον δικαιολογώ. Ερμηνεύω τη στάση του. Κάτι πρέπει να έγινε. Λέει δηλαδή ότι δέχθηκε τηλεφώνημα. Ξέρω, λέει, ποιος πήρε τηλέφωνο. Ο μεγάλος αδερφός. Και άλλαξε την εισήγησή της. Δηλαδή δεν έβαλε ως προϋπόθεση πρώτα να δεχθεί την ίδρυση της Ένωσης Σερβικών Δήμων στο Κωσυβοπαίδιο και τις απαλωτριώσεις είναι ένα θέμα που θα δούμε παρακάτω και μετά να μπει, λέει και ο Βούτσιτς. Η Ένωση Σερβικών Δήμων είναι το σχέδιο για μια αυτοδιοικούμενη Ένωση Δήμων με πλειοψηφικό σερβικό πληθυσμό στο Κωσυβοπαίδιο. Στην ουσία γίνεται μια αυτόνομη περιοχή δηλαδή. Στο βόρειο Κωσυβοπαίδιο. Η πρόταση της Ένωσης προήλθε από τη Συμφωνία των Βρυσελών του 2013 που υπέγραψαν οι κυβερνήσεις του Κωσυβοπαιδίου και της Σερβίας. Σύμφωνα με τον Βούτσιτς, δυτικοί νομικοί εμπειρογνώμονες είπαν ότι η Ένωση Σερβικών Δήμων δεν είναι μόνο ένα εσωτερικό ζήτημα, αλλά μια διεθνής νομική υποχρέωση της Πρίστινα. Στη συνέχεια έλαβαν μια επιστολή από τον Κούρτη, που είναι πρωθυπουργός του Κωσυβοπαιδίου, και την Οσμάνη, πρόεδρο του Κωσυβοπαιδίου, με την οποία αναλαμβάνουν να σχηματίσουν την υποχρέωση να σχηματίσουν την Ένωση Σερβικών Κοινοτήτων, μόλις γίνουν δεκτοί ως μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, συνέχισε ο Βούτσιτς. Λένε ψέματα για χιλιοστή φορά. Και η ουσία είναι ότι όσοι το εγκρίνουν, ξέρουν ότι λένε ψέματα. Και δείτε το παράδοξο, όπως και με το πρώτο ραντεβού. Είναι πιθανό η κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης να πραγματοποιηθεί την 11η επέτειο,
δηλαδή στις 18 ή 19 Απριλίου, 11 χρόνια μετά την υιοθέτηση της Συμφωνίας των Βρυξελών και τιμή συγκρότηση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ακριβώς για να δείτε ότι το παιχνίδι με τα ραντεβού δεν είναι τυχαίο. Νομίζουν ότι μπορούν να ταπεινώσουν τους Σέρβους για πάντα. Ο Τσίπρας πήρε αποστάσεις από το θέμα, καλωσόρισε την έκθεση της προοπτικής ένταξης του Κοσόβου και το γεγονός ότι χάρη στις προσπάθειες της κυρίας Μπακογιάννη το Κόσοβο αναγνώρισε την νόμιμη ιδιοκτησία του μοναστηρίου Ντεκάνη στη Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία. Πάντως τόνισε ότι αυτό δεν αρκεί ως μοναδική προϋπόθεση όπως εισηγείται η έκθεση και απαιτούνται επιπλέον ενέργειες από την Πρίστινα, ειδικά σε σχέση με την καθιέρωση της Ένωσης Σερβικών Δήμων και το νόμο για την απαλωτρίωση μειονοτικών ιδιοκτησιών για την ένταξη του Κοσόβου στον οργανισμό. Κατά τα άλλα, ο Βούτσης τόνισε ότι η Σερβία βρίσκεται συνεχώς υποπίεση λόγω της ανεξάρτητης πολιτικής της. Είναι μια γενική πίεση στη Σερβία και το λαό της, είπε ο Βούτσης, δείχνοντας τη στρατιωτική ουδετερότητα της χώρας και την άρνηση να ενταχθεί στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δυτικές χώρες βρίσκονται υπό τεράστια πίεση λόγω των επιτυχιών των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων και της αβεβαιότητας για την έκβαση της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Είπε ότι εμείς δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε ποτέ. Στο σημείο αυτό να πούμε το εξής, ότι η στάση που τηρεί η Ελλάδα και συγκεκριμένα η κίνηση αυτή της κυρίας Μπακογιάννη βρίσκει αντίθετους αρκετούς Έλληνες στη Κύπρο. Έχω δει δηλαδή αρθρογραφία, τα είχαμε πει και εμείς αυτά, ότι ό,τι κάνουμε στο Κωσυφοπαίδιο θα το βρούμε μπροστά μας στα κατεχόμενα, με την Τουδουβουκού, το ψευδοκράτος. Δηλαδή, ό,τι παραδοχές κάνουμε, τις ίδιες παραδοχές θα επικαλεστούν κάποιοι άλλοι άσπονδοι φίλοι μας για να αναγνωρίσουν το ψευδοκράτος. Και είδα ότι αυτές τους ενστάσεις εκφράζει και ο κύριος Μιχάλης Εγνατίου σήμερα από την ιστοσελίδα του Χενάρ Τζέρμαν. Πάμε να δούμε τώρα ένα άλλο θέμα, πιστεύω ότι και αυτό είναι σοβαρό. Αφορά τον λόγο που εκφώνησε ο Κώστας Καραμαλής σε μια εκδήλωση που έκανε το Star Κεντρικής Ελλάδος, νομίζω, για το δημογραφικό. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές ηγεσίες οφείλουν να αφουγκραστούν προσεκτικά και να απαντήσουν πιστικά στις ανησυχίες των πολιτών, είπε ο πρώην Πρωθυπουργός. Η ανατροπή του μεταπολεμικού ευρωπαϊκού μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής πρόνοιας και συνοχής, η ανασφάλεια και βεβαιότητα για το μέλλον, οι επιδεινούμενες δημογραφικές τάσεις και η προώθηση από κάποιους κύκλους της μαζικής μετανάστευσης ως λύσεις για το δημογραφικό και εργασιακό πρόβλημα της Ευρώπης ήταν αναπόφευκτο να προκαλέσουν και πολιτικές συνέπειες. Πολιτικά κόμματα που πρωταγωνίστηκαν για πολλές δεκαετίες εξαϊλώνονται. Η ομαλή εναλλαγή στην εξουσία μετριοπαθών κομμάτων με όχι διαμετρικά αντίθετους προσανατολισμούς είναι παρελθόν. Ογκούμενα τμήματα του πληθυσμού εκφράζουν δυσαρέσκεια, απογοήτευση, αποξένωση. Συχνά μάλιστα ψηφίζοντας όχι από πεποίθηση, αλλά από απόρριψη, τόνισε ο Κώστας Καραμαλής στο Star Forum 2024. Οι ηγεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απαντήσουν πιστικά στις ανησυχίες των πολιτών. Χτυπάει καμπανάκια. Προσέξτε. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές ηγεσίες οφείλουν να αφουγκραστούν προσεκτικά και να απαντήσουν πιστικά στις ανησυχίες των πολιτών, ειδικά αυτών που πλήττονται από τα φαινόμενα αυτά και βλέπουν τις ζωές τους να αλλάζουν προς το χειρότερο. Οφείλουν να σκύψουν στα προβλήματά τους, να ακούσουν τις ανησυχίες τους, να εξηγήσουν ότι νοιάζονται πραγματικά για αυτούς. Αφιψηλού ελιτίστικες συμπεριφορές δεν χωρούν. Αυτά είναι καμπανάκι και στις ευρωπαϊκές ελίτ και στους δικούς μας, Μητσοτάκη και Σία. Απαξιωτικοί και υποτιμητικοί χαρακτηρισμοί απλώς ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από σεβασμό στις αξίες, στις παραδόσεις και τις ρίζες τους, τον πατριωτισμό και την εθνική τους ταυτότητα, το ρόλο της οικογένειας, τη θρησκευτική τους πίστη. Εδώ πλέον φωτογραφίζω τον Μητσοτάκη και όλους τους άλλους τους κατάπτυστους που ψήφισαν τον γνωστό νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Να το ξαναπώ. Απαξιωτικοί και υποτιμητικοί χαρακτηρισμοί απλώς ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από σεβασμό στις αξίες, τις παραδόσεις τους και τις ρίζες τους, τον πατριωτισμό και την εθνική τους ταυτότητα, το ρόλο της οικογένειας, κύριε Μητσοτάκη, και ίσυν αυτό, την θρησκευτική τους πίστη. Και αυτή πλήττεται. Στοχευμένα. Έχουν ανάγκη να πιστούν
ότι δεν μπορεί στο όνομα του ενός δικαιωματισμού να μην γίνονται εξίσου σεβαστά τα δικά τους δικαιώματα. Αναφερόμενο στο δημογραφικό το οποίο χαρακτήρισε ορολογιακή βόμβα στα θεμέλια του έθνους και ως εκ τούτου το κρισιμότερο εθνικό θέμα στα χρόνια που έρχονται, ο πρώην Πρωθυπουργός ο κ. Κώστας Καραμαλής είπε «Έχοντας αυτά υπόψη, σε κάθε περίπτωση απαιτείται η επεξεργασία και εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης και στοχευμένης οικογενειακής πολιτικής. Ανταυτού έχουμε άλλη πολιτική. Θα δείτε παρακάτω. Αυτή που είδαμε δηλαδή με τον νόμο και ό,τι άλλα καραγκιοζλίκια κάνουν. Με απλά λόγια, πολιτική για την στήριξη της οικογένειας και την αύξηση της γονιμότητας. Μία τέτοια πολιτική περιλαμβάνει από τη μία ένα πλέγμα μέτρων και κινήτρων φορολογικού, εργασιακού και επιδοματικού χαρακτήρα. Και από την άλλη αντίστοιχη δέσμη μέτρων κοινωνικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την φροντίδα και την βρεφονηπιακή ηλικία, την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Κέρια παράμετρο σε αυτή τη δέσμη είναι και μια πολιτική διευκόνηση για τα νέα ζευγάρια να αποκτήσουν στέγη». Ας σημειωθεί, εδώ τα έχουμε πει, ότι το βιβλίο του φίλου μας του... είπαμε ότι ξεχνάμε παιδιά, του Τάσου του Λαβρέντζου, εκεί αναφέρονται στοιχεία και υπάρχουν οι καμπύλες που δείχνουν ότι επί Κωνσταντίνου Καραμαλή η δημογραφική καμπύλη από καθοδική πορεία πήρε ανωδική εξαιτίας λόγω κάποιων μέτρων που είχε πάρει η κυβέρνηση Καραμαλή τότε. Για να δούμε τι λέει γι' αυτό. Ας σημειωθεί ότι στην κατεύθυνση αυτή ξεχωριστή αξία έχει η σταδιακή εξομοίωση των τρίτεκνων με τους πολύτεκνους. Επιχειρήθηκε το 2007 με αξιόλογα και μετρήσιμα αποτελέσματα. Μπορείτε να δείτε στην σιωπηρή άλωση του Τάσου του Λαβρέντζου τα αποτελέσματα. Αναιρέθηκε στα χρόνια των μνημονίων. Κλείνοντας, ο πρώην Πρωθυπουργός υπογράμμισε. Είναι σε αυτές τις συνθήκες που ο ελληνισμός πρέπει να επιβιώσει και να σταθεί όρθιος. Μία από τις μεγαλύτερες, προοπτικά ίσως η μεγαλύτερη από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι το δημογραφικό. Αν δεν δράσουμε τώρα, άμεσα, αποφασιστικά, θα καταστεί πρόβλημα υπαρξιακό του ελληνισμού. Δεν σας μιλώ πολιτικά, μην κάνετε λάθος. Και ακόμα λιγότερο δεν σας μιλώ κομματικά, σας μιλώ εθνικά. Πρέπει να δράσουμε τώρα και να δράσουμε στεναρά. Οι απαντήσεις που ψάχνουμε είναι ορατές και περνούν από τη συνείδησή μας, αρκεί να την ακούσουμε, που σημαίνει εθνικό συναγερμό. Έτσι πρέπει να μιλούν οι ηγέτες. Έτσι πρέπει να μιλούν. Και όχι να παραπληροφορούν και να παραπλανούν τον λαό με τις ανοησίες και να βλέπουμε εκείνες τις άθλιες εικόνες της Προέδρου της Δημοκρατίας να πηγαίνει σε μπαρ η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας με τους άλλους για να γλεντήσουν τη νίκη τους με τον γνωστό νόμο. Έτσι πρέπει να μιλούν. Όλες ο αγώνας που έκαναν για να περάσουν τον κατάπτυστο νόμο έπρεπε να γίνει για το δημογραφικό. Ακούσατε εσείς τίποτα? Αστιότητες μόνο ακούσαμε για αυτό το θέμα. Λοιπόν, να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Στο επόμενο θέμα είναι το Ισραήλ. Εκεί έχουμε το εξής. Καταρχάς έχουμε την απόφαση του Νετανιάχου να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες για να βρεθεί λύση στο θέμα των ομήρων, αυτό τον ΓΕΙ, και από την άλλη πλευρά τους, τη Χαμάς, την ΓΕΙ, η απελευθέρωση κρατουμένων και καταδικαστέντων στις Ισραηλινές φυλακές και η Εκεχηρία. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, είναι νομίζω η τέταρτη απόπειρα ή η πέμπτη που γίνεται. Πάντως διαβάζω και πιστεύω ότι έτσι είναι, ότι μέχρι τώρα οι διαδηλώσεις που είχαμε στο Ισραήλ γινόταν κυρίως από τους συγγενείς των ομήρων. Τώρα προετοιμάζονται διαδηλώσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τα πράγματα δεν είναι καλά για τον Νετανιάχου, για την κυβέρνησή του, τα πράγματα δεν είναι καλά για το Ισραήλ. Και επειδή ορισμένοι μου λένε ότι δεν παίρνω θέση και τα λοιπά, πώς δεν παίρνω θέση? Πήρα θέση, καταδικάσαμε την εισβολή της Χαμάς. Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που δεν την καταδίκασε, εκτός από τον Ερντογάν, τον οποίο τον δέχεται ο Μπάιντεν. Την καταδικάσαμε όλοι, εκείνες οι σκηνές με τα κορίτσια τα βιασμένα που είχαν τα...
Όλα αυτά λοιπόν που έγιναν τότε τα καταδικάσαμε, όλος ο κόσμος τα καταδίκασε. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια μας σε αυτά που γίνονται τώρα. 1.200 νεκροί με 33.000 νεκρούς και 50-60.000 τραυματίες και με τα παιδιά να πεθαίνουν, να γεννιούνται ήδη προβληματικά λόγω της πείνας και του λοιμού, ασφαλώς και θα πρέπει να αντιδράσει η διεθνής κοινότητα. Μου λένε γιατί δεν λες να βάλουν εμπάρκο. Καλά, η εκπομπή μας τώρα δεν είναι για τέτοια πράγματα, δεν κάνουμε ακτιβισμό εδώ, ενημέρωση κάνουμε. Αλλά ασφαλώς καταδικάζουμε την παραβίαση και ακόμα και τον νόμο του πολέμου. Αυτό γίνεται εκεί και υπάρχει μια διαδικασία στο Διεθνές Δικαστήριο για το θέμα αυτό. Τι άλλο να κάνουμε ρε παιδιά. Τώρα, μοίρασαν φυλάδια σήμερα στη Ράφα και από αέρος και αυτά ξέρετε τα είχαμε διδαχθεί τότε πως εκτοξεύονται και με πυρά πυροβολικού, πέφτουν φυλάδια με τα οποία ενημερώνεις τον εχθρό για το τι πρόκειται να συμβεί, προσπαθείς να επηρεάσεις το ηθικό του επί του συγκεκριμένου θέματος. Τα φυλάδια που είδα μερικά κάποιες μεταφράσεις καλούν τους κατοίκους της Γάζας που κατοικούν στη Ράφα να εγκαταλείψουν τη Ράφα γιατί πρόκειται για επικίνδυνη εμπόλεμη ζώνη. Αυτό τι σημαίνει? Είναι προήμιο και προάγγελος επίθεσης στη Ράφα. Είπαμε ότι ο Νετανιάχου υπαναχώρησε από την απόφασή του να μην στείλει αντιπροσωπεία στην Αμερική, στέλνει αντιπροσωπεία στην Αμερική, εκεί κάτι θα αποφασιστεί, η επιχείρηση στη Ράφα μάλλον θα γίνει. Κατά την άποψή μου, δεν το σώνει, δεν το σώζει. Δεν σώζει τον Νετανιάχου αυτή η επιχείρηση, δεν το σώνει, όπως λέμε λαϊκά, δεν το σώνει το παιχνίδι ο Νετανιάχου με αυτό το θέμα. Είχαμε πάλι νεκρούς στη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας, είχαμε ξανά ανθρωπιστική βοήθεια από αέρος, ρουκέτες, ένα αεροσκάφος της Ισραηλινής εταιρείας, της αεροπορικής εταιρείας, ερχόταν από το Πουκέ στο Ισραήλ και λέγεται, διάβασα δηλαδή σε διάφορες πηγές, ότι οι Χούθοι έκαναν παρεμβολές σε αυτό το αεροσκάφος και λέει ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο και υπάρχουν φόβοι ότι αυτό θα συνεχιστεί. Πιθανόν έκαναν, υπάρχει μια διαδικασία που λέγεται spoofing νομίζω, που αυτή κόβει όλες τις επικοινωνίες και στα στρατιωτικά και στα πολεμικά αεροσκάφη. Πιθανόν να έγινε αυτό, δεν ξέρω, θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Η Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με τους Financial Times, για προτέξτε το αυτό, επειδή πλέον υπάρχει και μια φιλελευθερωποίηση στην Σαουδική Αραβία, η κυβέρνηση εκεί που είναι αυταρχική, εξόχως αυταρχική, παρόλα τα βήματα που κάνει ο Μπιν Σαλμάν για να την φιλελευθερωποιήσει, λέει ότι υπάρχουν φόβοι στους κύκλους της κυβέρνησης ότι οι εικόνες που έρχονται κυρίως με τα παιδιά από την Γάζα ότι μπορεί να οδηγήσουν στην ριζοσπαστικοποίηση της νεολαίας της Σαουδικής Αραβίας, μία εξέλιξη που θα θέσει σε κίνδυνο τη σταθερότητα του καθεστώτος. Για προσέξτε τι γίνεται τώρα, τι γεννάει αυτός ο πόλεμος στις αραβικές και στις μουσουλμανικές κοινωνίες. Προσέξτε και να δούμε τι θα εισπράξουμε όλοι μας στο μέλλον από τους σπόρους αυτής της επιχείρησης στην Γάζα. Και τέλος, το Ισραήλ έκανε με επίθεση με ντρόν στην πόλη Κουνίν, νομίζω ναι, Κουνίν του νοτίου Λιβάνου, σκότωσε κάποιος στέλεχος εκεί, τώρα δεν ξέρουμε, ακόμα δεν υπήρχε κάτι, πάντως είδα ότι καταγράφηκε αυτή η επίθεση. Και να περάσουμε στο επόμενο θέμα, που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δεν τους προλαβαίνουμε μου φαίνεται εκεί. Καταρχάς υπάρχουν αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής διότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Τζο Μπάιντεν, συνδύασε τους εορτασμούς του Πάσχα, το Πάσχα των Καθολικών είναι αυτές τις μέρες, χθες, σήμερα, αύριο, με την ημέρα ορατότητας των τρανς. Και οι κύκλοι εκκλησιαστικοί ή οι λεγόμενοι συντηρητικοί και οι ρεπουμπλικάνοι το πήραν αυτό και το εκμεταλλεύονται. Τι άλλο τώρα? Πραγματικά τι άλλο θα δούμε, δεν ξέρω. Ο Τραμπ
έκανε ένα βίντεο που έδειχνε σε ένα ημιφορτηγό από αυτά που έχουμε εδώ τα αγροτικά να είναι φωτογραφία αλυσοδεμένος ο Biden, θέλοντας να δείξει ότι μόλις αναλάβει την εξουσία θα τον δικάσει. Και αυτό τώρα άνοιξε τον ασκό του αιώλου, κατηγορείται για υποκίνηση μίσους κτλ. Για να δούμε. Η προεκλογική ομάδα του Joe Biden κατηγόρησε σήμερα τον Donald Trump για υποκίνηση πολιτικής βίας, αφού ο Ρεπουμπλικανός Μαγιστάνας δημοσίευσε ένα βίντεο όπου εμφανίζεται μία εικόνα του Δημοκρατικού Προέδρου δεμένο χεροπόδαρα. Αυτή η εικόνα που ανήρτησε ο Donald Trump είναι το είδος της βλακείας που δημοσιεύει κάποιος όταν καλεί για αιματοχυσία, κατήγγειλε ο εκπρόσωπος της εκστρατείας του Biden σε ανακοίνωσή του σήμερα, αναφερόμενος σε πρόσφατα σχόλια του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου. Ο Τραμπ υποκινεί συστηματικά την πολιτική βία και ήρθε η ώρα οι άνθρωποι να τον πάρουν στα σοβαρά, τόνισε ο εκπρόσωπος, υπενθυμίζοντας ότι η πρώτη θητεία του Τραμπ έληξε με την επίθεση στο Καπιτόλιο από εκατοντάδες υποστηρικτές του. Ο πρώην πρόεδρος, είπαμε, ότι δημοσίευσε ένα βίντεο στα δικά του μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Truth Social, που δείχνει δύο αυτοκίνητα να κινούνται σε ένα δρόμο. Τα οχήματα είναι γεμάτα με σημαίες και αυτοκόλλητα υπέρ του Τραμπ. Στην πίσω πόρτα του δευτέρου οχήματος, ενός ημιφορτηγού, υπάρχει μια εικόνα που δείχνει τον πρόεδρο τον ΗΠΑ ξαπλωμένο στο πλάι και δεμένο με σχοιμνή στα χέρια και στα πόδια του, χειροπόδαρας δεμένος. Η δημοσίευση καταδικάστηκε από τους δημοκρατικούς, που την βλέπουν ως ένα ακόμα παράδειγμα της ολοένα και πιο βίαιης ρητορικής του Τραμπ. Biden και Τραμπ που τέθηκαν αντιμέτωποι το 2020, θεωρείται βέβαιο ότι θα πάρουν το χρήσμα των κομμάτων τους για να τους δούμε τον Νοέμβριο στις εκλογές. Οι δημοκρατικοί όχι μόνο καλούν απέσια σε ποταπή βία κατά του Προέδρου Τραμπ και της οικογένειάς του, οπλίζουν το δικαστικό σύστημα εναντίον του, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στίβεν Τσούγκ, αναφερόμενος στις νομικές υποθέσεις τις οποίες διώκεται ο Ρεπουμπλικανός, αντεπίθεση δηλαδή. Γνωστός για την εσκεμμένη εμπριστική του ρητορική, ο Τραμπ έχει εντείνει τις ακραίες και επιθετικές του δηλώσεις τους τελευταίους μήνες. Τώρα τι να πούμε, να κάνουμε σχόλιο γι' αυτό? Όχι, δεν θα κάνουμε. Όχι, δεν θα κάνουμε. Πάμε να δούμε τώρα στη Ρωσία τι γίνεται για να κλείσουμε τις εκλογές στην Τουρκία. Καταρχάς, διαβάζω ότι υπάρχει έντονος προβληματισμός στο μέτωπο για την υπεροχή και σε πυρομαχικά βλήματα πυροβολικού και σε ανθρώπινο δυναμικό και στην αεροπορική υποροχή της Ρωσίας έναντι της Ουκρανίας, για τις αδυναμίες που έχει ο Ουκρανικός στρατός να ανταποκριθεί στις ανάγκες του μετώπου. Συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στις βόμβες ολίσθησης, οι οποίες είναι φτηνές, έδωσαν λύση στην Ρωσία να διατηρήσει ισχυρά τα αποθέματά της σε πυραυλικά και τα λοιπά, χρησιμοποιώντας τις βόμβες ολίσθησης που είναι και πιο εύκολες στην κατασκευή τους και πιο φτηνές. Και οι βόμβες ολίσθησης λέει ότι έχουν κάνει πολύ μεγάλη ζημιά στο μέτωπο. Επίσης, έχουμε δει ότι οχυρώνεται το Κίεβο, έχουν βάλει αυτά τα δόντια δράκου που μπαίνουν στους οδικούς άξονες και είναι αντιαρματικά εμπόδια στην ουσία, γίνονται οχυρωματικά έργα. Είδα και μια δήλωση του Κλίτσκο ότι τη φορά αυτή δεν θα είναι τόσο εύκολο να προσεγγίσουν στο Κίεβο. Πάντως γίνονται προετοιμασίες για να δεχθούν επίθεση μέχρι και στο Κίεβο. Για να δούμε μερικές εξελίξεις τώρα στα μέτωπα της Ουκρανίας. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν νέο γύρο χτυπημάτων σε στρατιωτικές και ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία. Χρησιμοποίησαν οι Ρώσοι 100 ντρόνς και πυράβλους για να χτυπήσουν τους προαναφερθέντες στόχους. Είχε 60 μη επανδρομένα αεροσκάφη Γεράνη, 3 υπερηχητικούς πυράβλους Κιντζάλ, 30 πυράβλους αέρος διαφόρων τύπων και 6 πυράβλους Ισκαντέρ M και Ισκαντέρ K. Σύμφωνα με πηγές του Κιέβου, οι εμπλεκόμενοι στόχοι περιέλαβαν θερμοελεκτρικούς και υδροελεκτρικούς σταθμούς στο κεντρικό και δυτικό τμήμα της Ουκρανίας. Τα πλήγματα σημειώθηκαν εν μέσω επιθετικών ενεργειών από ρωσικές μονάδες στην πρώτη γραμμή. Στις 28 Μαρτίου, ρωσικές δυνάμεις ήρθαν στο κέντρο ενός χωριού στο Ντονιέτσκ, όπου γίνονται σκληρές μάχες. Οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν στην περιοχή Σεμένκοβα,
στα νότια τμήματα της οποίας αμφισβητούνται τώρα και γύρω από το Μπέρντιτσι. Εν τω μεταξύ, οι ομάδες της Ουκρανίας υποφέρουν από συνεχώς αυξανόμενη ρωσική πίεση σε δύο βασικές περιοχές, στον Μπαχμούτ και στην Αβδέευκα, που έπεσε πρόσφατα. Οι πρόσφατες εξελίξεις χαρακτηρίστηκαν από την επανέναρξη των μαζικών ρωσικών επιδρομών σε στόχους στην Ουκρανία. Προηγήθηκαν οι επιθέσεις της Ουκρανίας σε 15 δηληστήρια της Ρωσίας που προκάλεσαν μεγάλο πρόβλημα στη Ρωσία και αποτέλεσαν αιτία να ανεβούν και οι τιμές πετρελαίου παγκοσμίως. Και ήρθε η απάντηση τώρα, καταστρέφουν τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Αυτά τα χτυπήματα αντιστοιχούν με την πρόσφατη σειρά επιθέσεων του υποστηριζόμενου από το ΝΑΤΟ καθεστώτος του Κιέβου. Η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της ήδη διαμαρτύρονται για την πιθανή επικείμενη ρωσική επίθεση αρχές καλοκαιριού 2024. Μόλις λιώσουν τα χιόνια, οι πάγοι και φύγουν και οι λάσποι, οι ηλίς, ο βόρβορος. Είπαμε ότι στόχαστρο ήταν οι ενεργειακές υποδομές. Τώρα, εάν γίνει ρωσική αντεπίθεση, όπως λένε οι ίδιοι Ουκρανοί, ποιος θα είναι ο στόχος? Είναι απίθανο μια ρωσική επιθετική εκστρατεία το καλοκαίρι του 2024 να αποσκοπεί στην κατάληψη μεγάλων πόλεων ή περιφερειακών κέντρων. Πιθανότατα, ο ρωσικός στρατός θα επικεντρωθεί στην ήττα μεγάλων στρατιωτικών σχηματισμών σε επιλεγμένα μέρη του πεδίου μάχης και στην καταστροφή του εναπομείνοντος στρατιωτικού και δυναμικού παρά την υποστήριξη και τις προμήθειες του ΝΑΤΟ. Έτσι, οι Ρώσοι θα μπορούσαν να δράξουν και να εξασφαλίσουν τη στρατηγική πρωτοβουλία στη συνεχιζόμενη σύγκρουση. Εν τω μεταξύ, ο Πούτιν καλεί 150.000 κληρωτούς υπό τα όπλα, που και αυτό είναι άλλη μία ένδειξη ότι κατά πάσα πιθανότητα μετά το Μάη, αρχές Ιουνίου, θα ξεκινήσει η αντεπίθεση. Πάντως, οι υποδομές αυτές που καταστρέφονται προβληματίζουν και την Ουκρανία και τους δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας. Ο Washington Post ανέφερε στις 29 Μαρτίου ότι η ενεργειακή, ιδιωτική ενεργειακή εταιρεία της Ουκρανίας, DTEC, δήλωσε ότι ρωσικά μη επανδρομένα αεροσκάφη και πύραυλοι διεισδύουν όλο και περισσότερο στην αεράμνα της Ουκρανίας και ότι πιο ακριβείς και συγκεντρωμένες ρωσικές επιθέσεις προκαλούν μεγαλύτερες ζημιές στις ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις. Ο Ζελένσκι, τι είπε ο Ζελένσκι στην Washington Post? Η Ουκρανία θα χάσει κι άλλα εδάφη, οι Ρώσοι πιέζουν πολύ στο μέτωπο. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι ανέφερε ότι οι καθυστερήσεις στην αμερικανική βοήθεια για την ασφάλεια ανάγκασαν την Ουκρανία να παραχωρήσει την πρωτοβουλία του πεδίου της μάχης στους Ρώσους και ότι αυτές οι καθυστερήσεις συνεχίζουν να απειλούν τις αμυντικές δυνατότητες της Ουκρανίας. Πιθανόν να είναι μέρος της αλήθειας αυτό, μπορεί να τονίζει τα πράγματα για να εξασφαλίσει τη βοήθεια από τις ΗΠΑ. Στη συνέντευξη που έδωσε στη Washington Post, δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν θα είναι σε θέση να υπερασπιστεί το έδαφος της χωρίς την αμερικανική υποστήριξη, καθώς η Ουκρανία βασίζεται επί του παρόντος σε συστήματα αεράμινας και πυράβλους, παρεμβολές ηλεκτρονικού πολέμου και βλήματα πυροβολικού 155 χιλιοστών που λαμβάνει από τις ΗΠΑ. Δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος ότι οι συνεχιζόμενες ελλείψεις οπλικών συστημάτων και πυρομαχικών θα αναγκάσουν τον Ουκρανικό στρατό να παραχωρήσει περισσότερα ουκρανικά εδάφη βήμα προς βήμα, καθώς μια μικρότερη αλλά πιο σταθερή πρώτη γραμμή είναι προτιμότερη από ένα μεγαλύτερο αλλά σταθές μέτωπο που οι ρωσικές δυνάμεις θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν για να επιτύχουν μια σημαντική νίκη. Τι μας λέει δηλαδή? Ότι πίσω από τη γραμμή του μετώπου προετοιμάζεται μια γραμμή άμυνας, όπως το Σουροβίκιν δηλαδή έκαναν οι Ρώσοι, διδάχτηκαν και κάνουν και αυτοί το ίδιο, ούτως ώστε αν γίνει αντεπίθεση να πέσει πάνω σε μια οργανωμένη τοποθεσία που θα είναι δύσκολο να τη διασπάσουν οι ρωσικές γραμμές. Αυτό διακρίνω εγώ μέσα από τις γραμμές. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι Ουκρανικές δυνάμεις προσπαθούν να βρουν κάποιο τρόπο να μην υποχωρήσουν από απροσδιόριστες περιοχές της πρώτης γραμμής και σημείωσε ότι οι Ουκρανικές δυνάμεις έχουν σταθεροποιήσει το μέτωπο κοντά στην Αβδέευκα, στον Ντονέτσκ. Η Ουκρανία δεν μπορεί να σχεδιάσει αντιεπιτιθέμενες προσπάθειες χωρίς να γνωρίζει αν η Ουκρανία θα λάβει στρατιωτική βοήθεια από τη ΗΠΑ και τι θα συνεπάγεται η μελλοντική στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ, είπε ο Ζελένσκι. Προειδοποίησε ότι η Ρωσία θα εκμεταλλευτεί οποιαδήποτε μελλοντικά σενάρια στα οποία η Ουκρανία θα πρέπει να παραχωρήσει την πρωτοβουλία. Εάν δεν γίνουν βήματα προς τα εμπρός για να προετοιμαστεί άλλη μια αντεπίθεση, αυτός που θα κάνει την αντεπίθεση θα είναι η Ρωσία, είπε ο Ζελένσκι. Είπε επίσης ότι η Ουκρανία έμαθε ότι αν δεν το κάνει η Δύση, θα το κάνει η Ρωσία.
Η Ουκρανία πραγματοποιεί επιδρομές στα μετόπισθεν κατά των ρωσικών διελιστηρίων πετρελαίου για να δημιουργήσει στρατηγικά αποτελέσματα, καθώς η Ουκρανία δεν μπορεί να σχεδιάσει να διεξάγει αντιπιθέμενες επιχειρήσεις χωρίς περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη στρατηγική βοήθεια των ΗΠΑ. Δήλωσε ότι τα ουκρανικά πλήγματα κατά των ρωσικών διελιστηρίων πετρελαίου και άλλων στρατηγικών στόχων είναι απάντηση στα ρωσικά χτυπήματα κατά της ουκρανικής ενεργειακής υποδομής. Τώρα ο ένας τα ρίχνει στον άλλον. Ο Μάσκ έκανε μια δήλωση και είπε ότι η Ουκρανία θα χάσει την Οδυσσό και άλλοι δυτικοί έχουν πει ότι η Ουκρανία θα χάσει την Οδυσσό. Ο Έρχαρτ Μπούλερ, γερμανός στρατηγός, ακόμη και αν εμπλακεί το ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, η Ρωσία δεν μπορεί να νικηθεί. Υπάρχουν και αρκετές άλλες αναφορές για το θέμα. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο γι' αυτό, απλά να αναφέρω ότι ο διοικητής της FSB, ο Μπορτνίκοφ, είπε: «Ξέρουμε πρώτον ποιοι οργάνωσαν τις ομάδες κρούσης για την επίθεση στη Μόσχα και δεύτερον ποιοι τους όθησαν να το κάνουν». Για να κάνει αυτή τη δήλωση σημαίνει ότι έχουν φτάσει σε κάποιες πληροφορίες, κάποια αποτελέσματα. Να δούμε τώρα τι έγινε στις τουρκικές εκλογές. Πάμε να δούμε τώρα τι έγινε στην Τουρκία. Με καταμετρημένο περίπου το 10% των ψήφων στην Κωνσταντινούπολη, ο Ιμάμογλου προηγείται με 5-6 μονάδες. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα γίνει, λέμε τι συμβαίνει. Οι δημοσκοπήσεις τον έφερναν με τέτοιο ποσοστό νικητή. Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι νικητής, αλλά κρατάμε μια επιφύλαξη. Η ώρα τώρα είναι περίπου 7.30 το απόγευμα. Κρατάμε μια επιφύλαξη να δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Στην Άγκυρα τα πράγματα είναι πιο καθαρά. 15 μονάδες μπροστά είναι ο Μανσούρ Γιαβάς των Ρεπουμπλικάνων, της αντιπολίτευσης δηλαδή. Και στη Σμύρνη και εκεί είναι καθαρό το αποτέλεσμα. Όσον αφορά τους κουρδικούς δήμους, εκεί να πούμε ότι υπάρχουν μέχρι τις 4 η ώρα που είδα τα αποτελέσματα 46.901 ψηφοφόροι στάλθηκαν από το κράτος σε συγκεκριμένους δήμους, είχαν στα χέρια τους δημοσκοπήσεις και πού θα μπορούσαν να γυρίσουν το αποτέλεσμα και να πάρουν τους δήμους, να αρπάξουν τους δήμους από τα κουρδικά χέρια. Και όντως έγινε σε αρκετούς δήμους, για παράδειγμα στο Κάρς, στο Ίγδυρ και σε άλλους, στο Σίρνακ, το οποίο το Σίρνακ είναι εμβληματικός νομός, εκεί ξεκίνησε το 1992 το Νευρόζ που το είχαν πάρει οι Κούρδοι τον έλεγχο του κράτους στα χέρια τους για μερικές μέρες. Είδαμε ότι ρίξαν εκεί βαρύτητα, έκαναν βία και νοθεία, είδαμε πολλά βίντεο, τους ρωτούσαν, τους προπυλάκιζε ο κόσμος, τους ψηφοφόρους, οι οποίοι έμπαιναν σε σειρά και πήγαν και ψήφισαν. Αυτά γίνονται το 2024, θα μου πείτε γίνανε και στην Ελλάδα που ψήφισαν και τα δέντρα δεκαετία του 60. Εντάξει, άλλο 1960, άλλο 2024, κύριε Biden, που θα δεχθεί τον Ερντογάν. Παρεμπιπτόντως κάποιοι λένε, οι Αρμένοι είδα ότι λένε να πάει ο Ερντογάν στην Ουάσιγκτον, όμως να συλληφθεί από τις αμερικανικές αρχές ως ηθήνο νους και των γενοκτονιών, αλλά τότε που προπυλάκησαν και έδιρε η φρουρά του τους ότι έδωσε αυτός εντολή. Εν πάση περιπτώσει είδα 10 νομούς τους παίρνουν οι Κούρδοι, ενώ είναι 16 οι νομοί που υπάρχει, που είναι κουρδική η νομή και άλλη νομή η γειτονική που και εκεί υπάρχει μεγάλη πλειονότητα, είναι σε 16 νομούς, τους πήραν τους 10, τους άλλους τους υφάρπαξε το τουρκικό κράτος, το Διαρμπακίρ το πήραν φυσικά, πήραν Διαρμπακίρ, Βαν, Μαρντίν, Άγρι, Αραράτ, παρά τις προσπάθειες που έκανε το κράτος εκεί, καλά στο Διαρμπακίρ δεν μπορεί, είχε 20-30 μονάδες διαφορά. Τώρα, είδα ότι στο νομό Ούρφα πηγαίνουν στήθος με στήθος ο Ερμπακάν, ο Ερντογάν με το γιο του Ερμπακάν, το κόμμα του Ερμπακάν με το κόμμα του γιου του, του Ερμπακάν. Το ΑΚΕΠΕ του Ερντογάν με το κόμμα του γιου του Ερμπακάν. Να δω λίγο και την εικόνα αυτή τη στιγμή που βρίσκεται η κατάσταση. Όχι, το εικόνιο το παίρνει καθαρά ο Ερντογάν, το κόμμα του Ερντογάν. Άρα να κάνουμε μία συμπερασματικά να πούμε τι έγινε με τις εκλογές. Κατά πάσα πιθανότητα ο αγώνας που γινόταν μεταξύ Μάμπολου και Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη
καταλήγει υπέρ του, μεταξύ Ιμάμογλου και Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη, καταλήγει υπέρ του Ιμάμογλου, είναι η δεύτερη ήττα του Ερντογάν και έρχεται σε μια στιγμή που τα εκλογικά ποσοστά του κόμματός του κάμπτονται. Επίσης, στην Άγκυρα, με πολύ μεγάλη διαφορά έχασε ο Ερντογάν στην πρωτεύουσα της χώρας, χάνει και μεγάλη διαφορά και στην Σμύρνη. Τα τελικά, τα αποτελέσματα θα τα δούμε και αύριο θα κάνουμε μια συνολική εκτίμηση για τα εκλογικά αποτελέσματα. Πάντως, ο Ερντογάν όχι μόνο δεν νίκησε, μπορούμε να πούμε και ότι ιτήθηκε, αφού δεν κατόρθωσε, κάνοντας τα πάντα, απειλώντας ανοιχτά, είπε, για να προσέξουν οι ψηφοφόροι, εάν δεν εκλεγούν δήμαρχοι του κόμματος του ΑΚΕΠΕ, για να υπάρχει μία καλή συνεργασία με την Προεδρία, δεν θα παίρνουν πόρους, θα υποφέρουν. Παρ' όλα αυτά ιτήθηκε, τους λόγους για τους οποίους ιτήθηκε τους έχουμε αναφέρει. Η πρώτη ήττα είναι οι συνταξιούχοι, η δεύτερη ήττα είναι το κόμμα του γιου του Ερμπακάν, τρίτη ήττα είναι οι Κούρδοι. Όλα αυτά οδήγησαν στην απώλεια των τριών εμβληματικών πόλεων που ήθελε να πάρει πίσω ο Ερντογάν, ιδιαίτερα την Κωνσταντινούπολη και την Άγκυρα. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Μέχρι αύριο να είστε όλες και όλοι καλά. Καληνύχτα.